Βρισκόμαστε πίσω από την Πολοδομία, σε αυτόν τον δρόμο ο οποίος ήταν σε κακή κατάσταση, οφείλουμε να πούμε, και η ΔΕΙΑΚ αποφάσισε να αλλάξει και τους αμυαντοσωλήνες και αμέσως μετά να στρώσει και το δρόμο. Ο αντιδήμαρχος είναι εδώ, ο κύριος Μικές Ρήγας, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του αμύαντου και τώρα προχωράμε στο νέο δόστρωμα, προκειμένου να παραδώσουμε εδώ σε όλους βέβαια που περνούν από εδώ ένα δρόμο καινούριο, γιατί η αλήθεια ήταν σε άσχημο χάλι. Και εκεί δεν ήταν καλός. Ναι. Το καλό είναι ότι έχουμε αυτή την εποχή περισσότερους ανθρώπους στη ΔΕΙΑ με το πρόγραμμα που καταφέραμε να πάρουμε από τον ΟΕΘ για ανθρώπους 55 έως 67 ετών. Έχουμε καταφέρει να πάρουμε 9 ανθρώπους, οι περισσότεροι των οποίων είναι παλιοί οικοδόμοι, τεχνίτες, μαστόροι δηλαδή, που ξέρουν τη δουλειά και προσφέρουν τα μέγιστα. Τελειώνοντας από εδώ, θα συνεχίσουμε και σε άλλου είδους τέτοιες παρεμβάσεις. Ναι. Πιστεύουμε ότι σε ένα-δύο μέρες θα έχει ολοκληρωθεί εδώ ο δρόμος. Για να δοθεί στον κόσμο νομίζω, ήταν και να φύγουμε από τη γειτονιά. Ήταν και ένα πάγιο αίτημα. Έχει κουραστεί. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων εδώ. Έτσι ακριβώς είναι. Ένα μικρό κομμάτι έχει μείνει στην είσοδο από την ακριβώς κάθετα με την πολεοδομία. Θα το φτιάξουμε και αυτό. Ωραία. Πολύ ωραία. Για να πάμε και παρακάτω. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.